ξεκινούν από ένα πένθος, μια απώλεια. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς απώλεια. Με ένα κλάμα γεννηθήκαμε και βγήκαμε από την κοιλιά της μάνας μας. Αυτό το κλάμα είναι κιόλας το πρώτο τεκμήριο ζωντάνιας και ο πρώτος αποχωρισμός, το πρώτο πένθος. Χάσαμε τη θαλπορή του ενδομήτριου παράδεισου. Όμως θα ήμασταν ακόμα γέννητοι, πεθαμένοι, αν δεν υπήρχε αυτή η πρώτη απώλεια, αυτός ο πρώτος αποχωρισμός. Οι δύο ταινίες της Πέννης Παναγιωτοπούλου έχουν σαν κεντρικό άξονα το πένθος, την απώλεια. Όλα τα μυθιστορήματά μου, όλοι οι ήρωες που πλάθω, τα πρόσωπα μέσα στα βιβλία μου, αναμετριώνται και παλεύουν με καταστάσεις απώλειας και πένθους. Μέσα από αυτή τους την αναμέτρηση όμως, βγαίνουν αλλιώς ζωντανοί. Σκεφτήκαμε λοιπόν πώς μέσα από ξεχωριστές ιστορίες ζωής ανθρώπων που βίωσαν την απώλεια, το θάνατο σε όλες τις μορφές του, πώς θα μπορούσαμε να φανερώσουμε κάτι, και αυτό είναι το στοίχημά μας, να φανερώσουμε κάτι που ειδικά αυτή την εποχή είναι πολύτιμο, ότι η απώλεια δεν γεννά μόνο θυμό, παρέτηση, οργή, αβουλία, θλίψη, αλλά ανοίγει και ένα δρόμο ζωής, ομιλία, δημιουργία. Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι εμπνευσμένος από το αριστούργημα του Τόμας Μαν, το Μαγικό Βουνό. Ο νεαρός Hans Carter ζει μέσα στο σανατόριο εμπειρίες επικείμενου θανάτου, φθοράς, ταυτόχρονα όμως εισάγεται σε μια, μέσα από αυτές τις φθορές, μέσα από αυτές τις οδύνες, εισάγεται σε μια μαγική διαδικασία ενηλικίωσης. Μαθαίνει τι θα πει έρωτας, φιλία, φιλοσοφία, ζει, κατακτά το αγαθό ζωή. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς τους μικρούς ή μεγάλους θανάτους που γράφουν την ιστορία της ζωής μας. Να χάνεις ένα γονιό, να χάνεις ένα παιδί, να χάνεις μια πατρίδα, να χάνεις το μυαλό σου, να χάνεις την νιώτη σου, να χάνεις έναν έρωτα και να μένεις μισός. Τα πρόσωπα που διαλέξαμε να μας εμπιστευτούν την ιστορία της ζωής τους φέρνουν στο προσκήνιο τη δύναμη υπέρβασης και ανθεκτικότητας που έχουμε. Αυτό είναι το μαγικό των ανθρώπων. Η δύναμη βρίσκεται στην ορμή, στη διεκδίκηση, στο σθένος που μας παρατρύνει στο να μην καταθέτουμε το όπλα. Κάτι που γνώριζαν πολύ καλά οι Έλληνες, όπως τόσο ωραία μας θυμίζει ο Εμπειρίκος. Και κάνανε, λέει, το φόβο του θανάτου ίστρο της ζωής. Μέσα από την απώλεια που σημάδεψε τη ζωή τους, τα πρόσωπα που διαλέξαμε μας μαθαίνουν πώς να τιμούμε αυτό το μόνο που έχουμε. Είναι σαν να μας λένε, είμαστε φθαρτοί, ας ζήσουμε. Με βάφτισαν Ελένη. Κάποια στιγμή το βαρέθηκα, γιατί στην οικογένεια υπήρχαν πολλές Ελένες και αποφάσισα να το κόψω, να το περιορίσω και να με ξαναβαφτίσω Λένα. Αυτό έγινε περίπου στα 12 μου. Από εκεί και πέρα συστήνομαι ως Λένα Παμπούκη, του Γεωργίου και της Ειρήνης. Γίνανε πολλά στη ζωή μου. Τα πιο πολλά και τα πιο δυνατά ήταν απώλειες. Από πολύ νωρίς θυμάμαι το μαύρο γάτο, τον Αράπη, 17 χρονών, να τον έχει πατήσει ένα αυτοκίνητο και να σπαρταράει στο δρόμο. Ένα περιστέρι λευκό, το οποίο όχι έπαιζα μαζί του, έπαιζε μαζί μου, και κάποια στιγμή εξαφανίστηκε. Μόνο σκόρπια φτερά του βρήκα, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω την τύχη του. Μετά ήταν η πρώτη μεγάλη απώλεια του πατέρα. Εκεί ήταν το βαρύ, το πρώτο βαρύ. Είχε καρκίνο στο λαιμό. Δεν μιλούσε το τελευταίο καιρό. Έχω κρατήσει ακόμα ένα κουδουνάκι με το οποίο μας ειδοποιούσε ότι κάτι θέλει.
από τον πάνω όροφο στον κάτω και στο υπόγειο το κουδουνάκι ηχούσε. Το έχω και δεν θα το αποχωριστώ παρά την τελευταία μου στιγμή ίσως. Ο πατέρας μου πέθανε όταν εγώ ήμουν 9,5 χρονών και ήταν μεγάλης ηλικίας γιατί είχε 33 χρόνια διαφορά από τη μητέρα μου και ήταν ένας σεβάσμιος γέροντας, αλλά δεν ήταν πατέρας νεαρός να κάτσει να παίξει, να κάνει τούμπες μαζί μου ή οτιδήποτε άλλο, ή να με πάρει βόλτα. Στον Ευαγγελισμό μου φάνηκε ακόμα πιο γέρος, διασωληνωμένος, με γνώρισε, με είχαν ντύσει στα ναυτικά, ήταν η μόδα της εποχής τα παιδάκια να τα ντύνουν κάπως σε επίσημες στιγμές. Και θεώρησαν ότι ήταν επίσημη στιγμή να τον επισκεφτώ στο νοσοκομείο. Δεν τον ξαναείδα. Αλλά τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι ακόμα και τη μυρωδιά του. Ένα ιδιαίτερο σαπούνι που χρησιμοποιούσε, που μέχρι πρόσφατα κάπου το είχα κρατήσει, ένα κομματάκι, τόσα χρόνια μετά. Είχες πάει στην κηδεία του μπαμπάς? Δεν με πήρανε. Με άφησαν στο σπίτι και μετά την κηδεία ήρθε η μητέρα μου να μου ανακοινώσει ότι τώρα είμαστε οι δυο μας. Αν δεν είναι πολύ δύσκολο, μπορείς να μας μιλήσεις για την Ειρήνη? Που την κράτησα στην αγκαλιά μου ενώ ψυχοραούσε και αυτό ήταν από τα πολύ δύσκολα για μένα, πολύ δύσκολο. Και αυτό είναι από αυτά που δεν θα σβήσουν ποτέ. Το μεγαλύτερο παιδί ο Νικόλας ήταν 2 χρονών τότε και ενώ η Οδύνη ήταν αφόρητη, έπρεπε να κάνω και καραγκιοζηλίκια για χάρη του μεγαλύτερου παιδιού. Μετά έφυγε η μητέρα μου. Της είχε στοιχήσει πάρα πολύ η απώλεια της εγγονής της. Και με περίμενε κάθε μέρα να πάω να της χαϊδέψω λίγο το μέτωπο. Ένιωθα εκείνη τη μέρα ότι κάτι τρομερό θα γίνει και πήγα να την επισκεφτώ πολύ νωρίς το πρωί. Αφού τη χάιδεψα, μου είπε η νοσοκόμα ότι καλύτερα να περιμένω έξω γιατί είναι στα τελευταία της και έτσι έγινε. Ήμουνα μπροστά όμως στις τελευταίες της ανάσες, μεγάλες, βαθιές ανάσες. Πέρασαν τα χρόνια, ο Νικόλας μεγάλωνε, χώρισα με τον πατέρα του, όταν ο Νικόλας ήταν 6 χρονών. Και μετά ο καθένας πορεύθηκε, ο πατέρας του Νικόλα, ο Γιάννος, τη ζωή του, πολιτεύτηκε. Εγώ εργαζόμουν και σπούδαζα και μεγάλωνα μόνη μου ένα παιδί. Σαν φράση, σαν βίωμα, νιώθεις να επαναλήφθηκε μετά από χρόνια στη δική σου ζωή με τον Νικόλα, μετά την Ειρήνη και το χωρισμό από τον μπαμπά του Νικόλα? Το τώρα είμαστε δυο μας. Μεσολάβησαν διάφορα. Οπότε υπήρξε μία ροή σχετικά, όχι ανώδυνη, αλλά υπήρξε μία κανονικότητα στη μετάβαση από τη μία φάση στην άλλη. Δεν ήτανε το απότομο. Με τον πατέρα μου ήταν απότομο. Με την Ειρήνη έβλεπα ότι κάτι δεν πάει καλά, ακόμα και όταν πήγαινε να γεννήσω πρόωρα. Και έλεγα ότι είτε φύγει αυτό το παιδί είτε όχι, ενώ ήταν στη Θερμοκοιτίδα. Εγώ θέλω και άλλα παιδιά. Ήθελα 4 παιδιά. Δεν έμεινε ούτε ένα. Τι συνέστημα σου κάνει τώρα που λες αυτή τη διαπίστωση? Τι νιώθεις την ώρα που το λες? Όταν το νιώθω και είμαι μόνη μου, πολλές φορές με πιάνει το παράπονο. Τώρα, ίσως το έχω πει πολλές φορές στον εαυτό μου,
και πια είναι πιο ρηχό το παράπονο, δεν είναι βαθύ. Και έχω συμφιλειωθεί με αυτή τη νέα κατάσταση, η οποία νέα, πάντα θα είναι νέα. Από το 99 που έφυγε το δεύτερο μου παιδί, ο Νικόλας, μέχρι τώρα που έχουν περάσει 18 χρόνια, πάντα είναι νέα αυτή η κατάσταση για μένα, της απώλειας. Πιο κοντά με ανθρώπους που έχουν ζήσει. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι προστατευμένοι από την απώλεια, που τους έχει προστατεύσει για την ώρα η ζωή. Και υπάρχουν άλλοι που τους έχει εκθέσει. Είναι πολύ προσωπική κατάσταση του πώς προσεγγίζεις την παρούσα στιγμή, πώς προσεγγίζεις την επόμενη στιγμή, την καθημερινότητα, το πώς στέκεσαι, πώς είσαι, πώς σκέφτεσαι, τι εκτόπισμα έχεις. Για κάθε άνθρωπο είναι πολύ διαφορετικό. Δεν θα πω ότι μοιάζω με κάποιον άλλο ή κάποιος άλλος θα μοιάζει με μένα. Γιατί άκουσα και αυτό το πράγμα ότι είσαι παράδειγμα προς μίμηση. Δεν είμαι καθόλου παράδειγμα. Ο καθένας έχει το βίωμά του, την αντίληψή του και προχωράει, στείνει την πορεία του, χαράζει την πορεία του. Μπορώ να και συζητάω όλα αυτά γιατί θεωρώ ότι τα έχω σκεφτεί, ξανασκεφτεί, έχω κάνει δύσκολες συζητήσεις με τον εαυτό μου ή σκέψεις με τον εαυτό μου. Κάποια τα έχω συζητήσει με ανθρώπους που τους εμπιστεύομαι και είναι φίλοι. Κάποια, ενώ με ρωτάνε πώς είσαι, τι κάνεις, γιατί είσαι έτσι και πώς δεν πήρες φάρμακα, δεν. Το θεωρώ περιττό να δώσω αναφορά. Θρηνούμε για την απώλεια του Γιάννη Χρανιδιώτη. Θρηνούμε το θάνατο του μονάκριβου του γιου Νικόλα και των μελών της ελληνικής αποστολής στο Βουκουρέστι. Ο θάνατος του Γιάννη Χρανιδιώτη αποτελεί μια μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα. Μια μεγάλη απώλεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κύπρο. Είναι για μένα προσωπικά μια τραγική απώλεια ενός φίλου και στενού συνεργάτη. Η Βουλή των Ελλήνων σε αποχαιρετά σήμερα, Γιάννο Χρανιδιώτη, ως πολιτικό, ως διπλωμάτη, ως διανοούμενο, ως άνθρωπο, και εγώ προσωπικά αποχαιρετώ το φίλο και συναγωνιστή ωραίων πατριωτικών, κοινωνικών και πολιτικών αγώνων. Χάθηκαν τραγικά, με αλόκοτο και άδικο τρόπο, που είναι αδύνατο να τον αποδεχτεί κανείς. Εκφράζω τη συντριβή όλων μας και προς τους δικούς τους, που με το αστροπελέκι του θανάτου... 1999, Σεπτέμβρη μήνα, όπου έγιναν παράλληλα δύο ταξίδια. Εγώ επαγγελματικό ταξίδι προς Αυστραλία, και ο Γιάννος και ο Νικόλας το απόγευμα εκείνης της ίδιας μέρας να ταξιδεύουν προς Ρουμανία. Την προηγούμενη μέρα, από το απόγευμα που ο Νικόλας είχε έρθει στο σπίτι, φάγαμε μαζί, ήταν αρκετά μελαγχολικός και όταν τον ρώτησα πότε θα ξαναβρεθούμε, γιατί εγώ έφευγα ξημερώματα, δεν θα βρισκόμασταν και εκείνος θα πήγαινε στο Λονδίνο να συνεχίσει τις σπουδές του. Η απάντηση του Νικόλα στην δικιά μου ερώτηση πότε θα ξαναβρεθούμε ήταν ποτέ. Κλονίστηκα, αλλά δεν έδωσα σημασία γιατί θα λειτουργούσε σαν καθρέφτης προς τον ίδιο τον Νικόλα, ο δικός μου κλονισμός. Την επόμενη μέρα, το απόγευμα, ήδη εγώ μες στο αεροπλάνο κάπου 12 ώρες έβλεπα τηλεόραση στο αεροπλάνο και ξαφνικά αλλάζει η εικόνα του έργου και βλέπω τον Νικόλα σε κλειστό χώρο σε ανωδική καθοδική πορεία.
ένιωθα ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Η πρώτη είδηση ήταν όταν έφτανα στη Μελβούρνη και ο υπάλληλος της Ολυμπιακής κρατούσε το όνομά μου γραμμένο ανάποδα. Όλη η καρτέλα με το όνομά μου το κρατούσε πάνω κάτω. Και εκείνη την ώρα αυτόματα έκανα αυτή την σκέψη ότι αν αυτός τυχαία κρατάει αυτό το πράγμα ανάποδα, η ζωή μου βαίνει προς το ανάποδο. Αλλά δεν ήξερα τι σήμαινε. Επαληθεύτηκε όταν στην πρώτη στάση στη Μελβούρνη υπάλληλος της Ολυμπιακής ήρθε και μου είπε να επικοινωνήσω με την Ελλάδα. Χωρίς βέβαια να μου εξηγήσει τι είχε συμβεί. Εκεί έμαθα για το ατύχημα και ότι ο Γιάννος ήτανε σοβαρά. Η χειρότερη στιγμή, περίοδος, ήταν από τη Μελβούρνη στο Σίδνεϊ, όπου ακόμα απομακρυνόμουν από τον τόπο που έγινε ό,τι έγινε, γιατί ακόμα δεν ήξερα με λεπτομέρειες. Και εγώ ήθελα να είχα γυρίσει πίσω, να διακτηνιστώ εκείνη την ώρα από την Αυστραλία, να βρεθώ στη Ρουμανία. Και πια στο Σίδνεϊ, στον τελικό προορισμό το δικό μου, σε δεύτερη επικοινωνία μαθαίνω ότι τελευταία στιγμή είχε μπει και ο Νικόλας. Είχε βγει ένα πρόσωπο από την ομάδα που θα επισκεπτότανε την Ρουμανία, το οποίο παλικάρι θα παντρευόταν εκείνο το Σάββατο, και στη θέση του μπήκε ο Νικόλας για να μπορέσει να είναι λίγες ώρες μαζί με τον πατέρα του που δεν βρισκόντουσαν αρκετά συχνά. Εκεί ήταν από τις πιο δύσκολες μου, αν όχι η πιο δύσκολη μου στιγμή, διότι ξαφνικά βγήκα από μένα και με είδα σε μία νέα κατάσταση. Πώς ξαφνικά θα άλλαζε η ζωή μου, χωρίς γονείς, χωρίς παιδιά πλέον, χωρίς τον πατέρα των παιδιών, και μία κατάσταση τελείως μετέωρη. 24 ώρες πίσω, με το ίδιο αεροσκάφος. Συνολικά λοιπόν μιλάμε Αθήνα, Σίδνεϊ, Αθήνα, 48 ώρες μέσα στο ίδιο αεροσκάφος, μπρος πίσω. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Προσπαθούσα να καταλάβω τι έχει συμβεί. Όπου εκείνη την ώρα λέω, παίζω ρόλο, είμαι εγώ, είναι κάποιος άλλος στη θέση μου. Και τι κάνω. Στο αεροσκάφος μέσα κουκουλώθηκα να ξαναβρω τον εαυτό μου, όσο μπορούσε να γίνει αυτό. Λες, κουκουλώθηκα. Θέλω να μείνω σε αυτό το ρήμα που είπες, κουκουλώθηκα στο αεροπλάνο. Σκεπάστηκα, ναι, προσπαθώντας να δω μέσα μου τι γίνεται και να αναγνωρίσω μια νέα κατάσταση που κάθε άλλο παρά ήμουν εξοικειωμένη με αυτό. Όταν ξαφνικά χάνεις και το δεύτερο παιδί, δεν είναι εύκολο. Εξωτερικά κουκουλώθηκα με μια κουβέρτα. Εσωτερικά προσπαθούσα να δω τα πέταλα της ψυχής μου, πώς λειτουργούν, αν λειτουργούν, τι πάλεται, τι μένει στάσιμο. Δύσκολο. Και γυρνώντας στο σπίτι που μέναμε με τον Νικόλα, τα ρούχα εκεί, τα παιχνίδια εκεί, οι μουσικές, γιατί έπαιζε πάρα πολύ καλή μουσική, τα κύπελα από τα αθλητικά του ήταν εκεί, δηλαδή όλα αυτά οι μαρτυρίες και το πέρασμα μιας ζωής ξαφνικά, όταν το πρόσωπο δεν είναι παρόν, παίρνουν άλλες διαστάσεις.
κάτω είχε τα συστήματα μουσικής ο Νικόλας και τρανταζόταν όλο το σπίτι όταν έπαιζε. Ήτανε πολύ ζωντανό σπίτι. Όλα τα τζάμια παίζανε και αυτά, τους δικούς τους ήχους. Μέχρι τον πάνω όροφο, το υπόγειο, μέχρι απάνω ο ήχος μεταδιδόταν και είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί ζούσε το σπίτι και ανέπνεε όπως ανέπνεαν και οι κάτοικοί του. Και τότε με ενοχλούσε και άνοιγα την πόρτα του φωταγωγού, αλλά μετά το μετάνιωνα γιατί ήταν τρόπος να εκφράζεται η σύνθεση, η ακρόαση, η αρμονία. Ήταν σαν παράδεισος τότε. Αυτό ήταν το υπνοδωμάτιό μου τα τελευταία χρόνια και εδώ κρυβόμουνα παρέα με τη μεγάλη απώλεια του γιού μου. Κάτω υπήρχε πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί, αλλά κυρίως φίλοι που ερχόντουσαν να με δούνε. Είχα σοβαρή συμπαράσταση. Κάποια στιγμή μία φίλη μου άρχισε να τραγουδάει από την κάτω βεράντα και της κάνανε παρατήρηση ότι εδώ έχουμε πένθος, δεν πρέπει να ακούγονται τραγούδια. Εγώ αντίθετα το χρειαζόμουν γιατί ήταν μία όθηση ζωής, ζωντάνιας για το τώρα, όχι για το χθες το οποίο ήταν θλιβερό και απόλυτο. Και τη ζήτησα να μην το σταματήσει και μετά άρχισαν και άλλοι φίλοι να τραγουδάνε τον ίδιο σκοπό και εγώ να είμαι πάνω και έτσι αποκοιμήθηκα εκείνο το βράδυ. Εδώ στο σπίτι την επόμενη μέρα που γύρισες στην οδό Ιθάκης, στο πατρικό σπίτι, ανεβήκαμε πάνω στο δωμάτιο του Νικόλα και μου έδειξες τα προσωπικά του αντικείμενα που σου δώσανε από το δυστύχημα. Και ήταν το ρολόι του Νικόλα με ακινητοποιημένους τους δείκτες την ώρα που συνέβη. Ναι. Ναι. Και κάποια δείγματα από αίμα, τα οποία τα ξέπλυνα. Θυμάμαι την ονομασία του ρολογιού. Πώς λεγόταν η μάρκα του ρολογιού, μου το γίνησες εσύ ήταν από πίσω. Ήταν Swatch, ηρωνία. Πόσο χρόνο θα ήταν τώρα ο Νικόλας? 42 ο Νικόλας και 40 η Ειρήνη. Η κηδεία θα γεννόταν Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου. Ήθελα να τους δώσω το νεκροταφείο, αλλά δεν μ' άφησαν για να μην τρομάξω. Αυτοί δεν ξέρανε τις δικές μου τις αντοχές. Ούτε κι εγώ ήξερα τις αντοχές μου. Πήγα αρκετά νωρίς να τους δω στα φέρετρα πια φτιαγμένους
πήγα να χαϊδέψω το Γιάννο και μου τράβηξαν βία το χέρι να μην τον αγγίξω, ψιθυρίζοντάς μου ότι τον είχαν βάψει, γιατί ήταν πάρα πολύ άσχημα κομμένο το πρόσωπο, έτσι όπως σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιζώντων. Έγιναν οι αναταράξεις μέσα στο αεροσκάφος και υπήρχε ένα γυάλινο τραπέζι το οποίο έσπασε και κόπηκαν. Και φαίνεται ότι ο Γιάννος κόπηκε πολύ. Τον είχαν βάψει. Δεν φαινότανε το βάψιμο, απλώς ήθελα να τον αγγίξω. Άγγιξε όμως τον Νικόλα, παρόλο που και γι' αυτόν μου είπανε μην αγγίζεις. Εκεί δεν κρατήθηκα, έλεγα και να μείνει το δικό μου αποτύπωμα. Δεν πείραζε. Θα το έπαιρνε μαζί του. Και τον χάιδεψα και στο Μάγουλο, όπου με τσίμπησαν τα γένια. Που τρεις μέρες μετά, ακόμα φύτρωναν. Αυτό για μένα ήταν πρωτόγνωρο και πολύ έντονη συγκίνηση. Δεν ήταν απλό να νιώθεις ότι ένα παιδί το οποίο έχει στη ζωή του την πνοή του τρεις μέρες πριν, ακόμα κάποια όργανα υπάρχουν και αναπαράγονται, οι τρίχες. Υπάρχουν κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε τα κρυφά δώρα του πένθους και ποια μπορεί να είναι αυτά? Πρώτα απ' όλα, αν αποφασίσει να κάνει αυτό που λέμε ενδοσκόπηση και να μην αφαιθεί. Να μην αφαιθεί στον περίγυρο, στο τι θα πει ο κόσμος και να προσδιοριστεί από το τι θα πει ο άλλος. Θα κάνει τον προσωπικό του απολογισμό, αξιολόγηση. Θα χαράξει ενδεχομένως τις αξίες με τις οποίες θα προχωρήσει. Και θα αγαπήσει το παρόν. Ό,τι και αν είναι. Εφόσον υπάρχει στη ζωή, πορεύεται. Εγώ δοκιμάστηκα και στον άλλο κόσμο, γιατί με θεωρούσαν ότι έχω φύγει. Και όχι μία φορά, ούτε δύο, ήταν κι άλλοι. Και γύρισα και ήταν σαν να ξαναρχίζω τη ζωή μου από την αρχή. Το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μπορώ να τολμήσω και να πω ότι όχι ότι αλλάζουν οι αξίες, αλλά αλλάζουν θέση οι αξίες και οι προτεραιότητες. Το παράδοξο της φύσης. Σε κάποιο μικρό άνοιγμα βρέθηκε ένα σπόρος και γραπώθηκε, είχε ανάγκη να ζήσει, έστω και εκεί. Πριν χρόνια με είχαν καλέσει σε κάποιο συμπόσιο ποίησης και μου ζήτησαν να διαβάσω κάτι. Ανεβαίνοντας στο βήμα, άρχισαν κάποια σκυλιά της περιοχής να κλαίνε. Παρ' όλα αυτά, άρχισα κι εγώ να διαβάζω. Πλήθηκαν και μετά τα χάιδεψα. Ήταν τα αρνητικά από φωτογραφίες παλιές. Ήταν τα παιδιά μου που δεν υπάρχουν πια. Δεν ήθελα να διαβάσω κάτι άλλο, αυτό τα έλεγε όλα. Με το που σταμάτησα και πήρα μία ανάσα, σταμάτησαν και τα σκυλιά να κλαίνε. Είχε πισωγυρίσματα αυτή η διαδικασία, αυτό που προσπάθησες? Πολλά πισωγυρίσματα και ακόμα υπάρχουν αυτά τα πισωγυρίσματα, διότι οι άνθρωποι μεγαλώνουμε, οι φίλοι μου έχουν παιδιά, έχουν αποκτήσει εγγόνια. Στους γάμους των παιδιών, στα βαφτίσια των εγγονιών, κάνω και εγώ τις δικές μου σκέψεις. Επί 3,5 μήνες μπαινόβγαινα σχεδόν κάθε εβδομάδα σε εκκλησία για γάμους παιδιών ή βαφτίσια παιδιών. Όπου χαιρόμουν για όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά απ' την άλλη έκανα και τις δικές μου τις σκέψεις πώς θα ήταν αν. Η ψυχή είναι αυτή, μπούκωσε.
Ζωή και θάνατος πάνε παρέα. Όπως αποδεχόμαστε τη ζωή, για όσο διαρκεί, οφείλουμε να αποδεχτούμε και το θάνατο, την απώλεια. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η απώλεια μπορεί να είναι και ένας σύντροφος που είναι ακόμα στη ζωή. Απλώς νιώθουμε ότι έχουμε χωρίσει και το μεταπλάθουμε ως απώλεια. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Όταν όμως είναι τα παιδιά, εκεί είναι ακόμα πιο επικίνδυνο πώς θα το διαχειριστεί κάποιος. Μπορεί να αφαιθεί τελείως και να βυθιστεί ή να απορρίψει το υπόλοιπο της ζωής του, την καθημερινότητά του, τις εμπειρίες του. Τώρα ακούμε ένα κλάμα μωρού την ώρα που μιλάει. Είναι τα δίδυμα, κοριτσάκια, γειτονόπουλα, μένουν στο αντικρινό διαμέρισμα, που γεννήθηκαν κάποιο Μάη και φέρανε χαρά στον όροφο. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, πολύ χαριτωμένα και τα μικρά, αλλά και οι γονείς. Και είναι ακούσματα που μ' αρέσει να τα έχω εδώ γύρω-τριγύρω. Άλλοτε βέβαια με προβληματίζουν αν θα ξεγλιστρήσει ο εαυτός μου σε μία θλίψη. Απ' την άλλη όμως η ζωή συνεχίζεται. Αναπαράγεται, ερωτεύονται οι άνθρωποι, κάνουν παιδιά. Αυτή είναι η πορεία. Εδώ στο Κιάτο έχουμε πάρα πολλά δέσποτα, στηρωμένα τα πιο πολλά, αλλά είναι τόσο αυθόρμητα και τόσο καλοπροαίρετα και νιώθουν τις προθέσεις των ανθρώπων ή την ποιότητα των ανθρώπων. Ήμουνα πάρα πολύ στενοχωρημένη και έκατσα σε αυτό εδώ το βραχάκι. Τούτο εδώ μαζί με άλλο ένα έπαιζε. Παράτησαν το παιχνίδι, ήρθε από πίσω μου, έβαλε το κεφαλάκι στο δεξί μου ώμο και το άλλο ήρθε στην αριστερή πλευρά, μου τράβαγε το μανίκι από το σακάκι. Μαλάκωσε όλη μου η διάθεση με αυτά τα δύο πλάσματα. Ένιωσα ότι είμαι κι εγώ μέρος και δεν έχω μόνο εγώ τη μοναδικότητα αυτής της τεράστιας θλίψης, αλλά μπορεί να μαλακώσει με την παρουσία κάποιων άλλων πλασμάτων. Δεν ξέρω τι τους τραβάει, τι νιώθουν τα ζώα, αλλά βγαίνει μία κατάσταση αμοιβαιότητας ανάμεσα στα πλάσματα τα που έχουν λόγο και ας πούμε λογική, ο άνθρωπος, και στα υπόλοιπα. Δηλαδή η χελώνα που βγάζει το κεφαλάκι της και μου επιτρέπει να την χαϊδεύω και εκείνη παίρνει κάτι και εγώ παίρνω κάτι. Το σκυλί που κάθεται αμέριμνο και μπορεί να θυμώσει το πέρασμα κάποιου και έχει τύχει πολλές φορές. Το φωνάζω και έρχεται με την ουρά όρθια να την κουνάει, πανευτυχή έκφραση ευχαρίστησης. Ή ακόμα αν δεν είμαστε στον δρόμο και είμαστε σε μέρος, να ξαπλώνει ανάσκελα και να παραδίδεται. Αυτά είναι πολύ ιδιαίτερες στιγμές αμοιβαιότητας. Τι καταλαβαίνουν αυτά, τι εισπράττω εγώ. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Προηγουμένως εδώ μέσα στο σπίτι είχε παδιχυδευτεί ή μπήκε ένα μικρό, μία μέλισσα. Στάθηκε στο νύχι μου, περπάτησε προς το πάνω μέρος της παλάμης, δεν με τσίμπησε. Έτσι, δεν με τσίμπησε. Άνοιξα έξω και την άφησα να πέταξει μόνη της. Ή στη θάλασσα το καλοκαίρι, πολλές φορές βρήκα μέλισσες με βρεγμένα τα φτερά. Δεν μπορούν να πετάξουν, είναι βαριά.
τις έπαιρνα πάλι στο πάνω μέρος ή στη χούφτα και λίγο να πετάριζε, έστω και να στέγνωνε το ένα φτερό, μπορούσαν να φύγουν μετά. Υπήρχε μία αρμονία στη σχέση και εμένα αυτή η αρμονία με ενδιαφέρει και δουλεύω πάνω σε αυτήν. Και δεν είναι στις σχέσεις των ανθρώπων ή άνθρωπος και ζώα, είναι στο χώρο. Λένε ότι πολύ μεγάλη δοκιμασία στους ανθρώπους, κάποιους ανθρώπους τους σκληραίνουν, τους κάνουν ανάλογοι τους. Εδώ νιώθω ακριβώς το αντίθετο. Σωστά το νιώθεις. Ότι... Σωστά το νιώθεις. Όχι, δεν έχω σκληρίνει, δεν έχω λόγο να σκληρίνω. Το σκληρό είναι το άκαμπτο. Υπάρχει άλλου είδους ροή, η οποία προχωράει όταν δεν είσαι σκληρός. Αυτό το άκαμπτο, το ατσαλάκο, το μπορεί να πει κανείς, θα σπάσει. Το εύκαμπτο που δέχεται και χρησιμοποιεί και αφήνεται να χρησιμοποιηθεί από την ροή. Η ροικότητα για μένα είναι μία μαγική κατάσταση που είναι κρίμα που δεν το ενστερνίζονται οι άνθρωποι. Δεν πας κόντρα. Θα σπάσεις και δεν θα καταλάβεις και πώς σου προκύπτει. Κινδύνεψε να το χάσεις αυτό κάποια στιγμή. Βέβαια. Βέβαια. Αλλά απ' την άλλη επιστράτευσα αυτό που λέμε επίγνωση της στιγμής. Να επαναφέρω τον εαυτό μου χωρίς βοήθεια και εκεί ήτανε που κράτησε αρκετά, αλλά τουλάχιστον είναι προσωπικό επίτευγμα να επαναφέρω τον εαυτό μου σε μία ικανοποιητική πορεία καθημερινή, χρήσιμη και με πολύ αγάπη στον άνθρωπο. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν στιγμές που κλονίστηκε αυτή η αγάπη στον άνθρωπο. Σκοτεινές στιγμές, δηλαδή, αν μπορείς να μας πεις. Η δυσκολία είναι μέσα στη νύχτα, όταν ξυπνάς και λες και τώρα πού είμαι, τι κάνω, γιατί, είμαι μόνη μου, δεν είμαι μόνη μου, πορεύομαι, ονειρεύομαι, ζω, πώς ζω. Κυρίως μέσα στη νύχτα. Εκεί δεν είναι θέμα αν βάλουμε την ταμπέλα εφιάλτης. Είναι μια εσωτερική αναστάτωση που αναπόφευκτα προκύπτει. Και μέσα στη νύχτα είναι δύσκολο. Μέσα στη μέρα με το φως της μέρας, του ήλιου, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά μέσα στη νύχτα είναι δύσκολο. Μια παιδική φωτογραφία βλέπω που είσαι ντυμένη νύχτα σε μια παιδική παράσταση. Στο δημοτικό, ναι. Και έπρεπε να διασχίσω όλο το προάβλιο χώρο και να περπατάω αργά, αργά και πάλι αργά. Με βάλανε να κάνω αυτή τη διαδρομή και με τα ρούχα τα καθημερινά, αλλά και με τη στολή της νύχτας. Ντρεπόμουνα, γιατί εξέθετα τον εαυτό μου, αλλά παρόλα αυτά, το έκανα. Μεγαλώσαμε μαζί με τη Λένα. Η κόρη μου γεννήθηκε λίγες μέρες πριν τη γέννηση του Νικόλα, του γιού της. Περάσαμε μαζί υπέροχες στιγμές, εκδρομές, γέλια στο σχολείο μαζί. Κάποια στιγμή, απότομα, αναπάντεχα ευνίδια, όλα αυτά, τέλος. Έτσι καθώς την άκουγα τώρα να μας μιλάει, ένιωθα να μην υπάρχει από εδώ η ζωή και από εδώ αυτή η αγριάδα του θανάτου που έζησε. Και δεν ξέρω, για μένα έχει κάτι το πολύ ιερό αυτό το πράγμα. Και την ίδια αυτή η ερώτητα βλέπω μέσα στην ποίηση που έγραψε. Γιατί, θυμάμαι στο σχολείο, η Λένα ήταν ίσως από τις λίγες συμμαθήτριες που δεν ενέδιδε σε αυτό το εφηβικό δέλεαρ
να γράφουμε αυτούς τους ευαίσθητους, ξέρετε, στίχους που κρύβαμε μετά μέσα σε συρτάρια. Η Λένα ήταν αυστηρή με τον εαυτό της, δεν έγραφε ποίηση. Ξαφνικά, εντός πολλών εισαγωγικών, άρχισε εκεί γύρω στο Σεπτέμβριο του 1999 να αναβλύζουν από μέσα της στίχη, να αναβλύζει ποίηση. Είναι αυτή η παιδική επιθυμία που έχουμε μέσα μας, να μην πεθάνουμε ποτέ και κυρίως να μην πεθάνουν τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Το ασυνείδητο δεν πιστεύει στο θάνατο. Πιστεύω και ο ποιητής, πιστεύω και το χέρι της Λένας όταν έγραφε αυτά τα ποίηματα, δεν πίστευε ότι υπάρχει θάνατος. Ίσως είναι αυτή η μυστική λειτουργία της ποίησης, να πω, της τέχνης. Όχι να ξεχνά το θάνατο, ο θάνατος είναι εκεί. Να τον ξεγελά, να τον μεταμορφώνει, χωρίς ποτέ να τον ξεχνά. Θάσκαγα αν δεν έγραφα. Και κάποια πράγματα γράφτηκαν ως προαισθήματα. Που δεν μου άρεσε που τα βίωνα κιόλας έτσι και τα αποτύπωνα, γιατί άλλο να το σκέφτεσαι και άλλο να το βλέπεις και γραμμένο και να το ξαναδιαβάζεις. Σημειωτέων γραφόταν κάτι, δεν διορθωνότανε. Έβγαινε μόνο του. Ήταν δύσκολο γιατί θα ρίσκε, ήξερα από πριν πράγματα που θα γίνουνε και δεν θα μπορούσα να τα αλλάξω. Είχα γράψει. Κάτι θα γίνει αυτό το μήνα. Πολλά τα εννιάρια. Αργότερα θα λέω τι έγινε το μήνα αυτό. Μετά τον καύσωνα, η δροσιά και το νερό σαν μια μεγάλη αγκαλιά. Κινείσαι άνετα και χαλαρά. Αναγνωρίζω τη γαλήνη. Τέτοιες ιστορίες έχουν συμβεί. Άλλες δημοσιοποιούνται και άλλες θάβονται. Όλες έχουν τον τόπο και το χρόνο τους και έχουν και το χρόνο ίασης. Πολλές δρούν ώστε να αφουγκραστεί κάποιος τον εαυτό του και να αναδυθούν δυνάμεις τέτοιες επουλωτικές. Αν εγώ τα έχω καταφέρει και ο άλλος μπορεί να το καταφέρει. Μόνο και μόνο αφού τον αποκλείσαμε, ο θάνατος άρχισε να μας φαίνεται όλο και πιο ξένος και τρομακτικός, επειδή τον κρατήσαμε αποξενωμένο από τη ζωή μας. Είμαστε μια ανυπαινθή κοινωνία, μια κοινωνία που λέει όχι στο πένθος, όχι στη διεργασία του πένθους. Η Λένα λέει ένα ναι σε αυτή τη διεργασία και πιστεύω ότι αυτό το ναι, αυτή η κατάφαση στη διεργασία του πένθους που λέει η Λένα, παμπούκι, είναι ένα μάθημα ζωής.